εκπαιδεύσει παιδιά από τα χέρια απαγωγέων, να τα προστατεύει ως φύλακας άγγελος, αλλά και να κάνει τα πιο απίθανα πράγματα. Ακόμα και κουτσό. Είναι ο Χάρη, το λυκόσκυλο που τον έχουμε ξαναδεί από το Μέγκα και σήμερα θα τον δούμε, θα τον απολαύσουμε σε νέες περιπέτειες στο ρεπορτάζ του πρόδρομου Παπαϊλιόπουλου. Ο μικρός Κωνσταντίνος παίζει με τους γονείς του στο πάρκο. Κάποια στιγμή, εκείνοι απομακρύνονται. Ένας άγνωστος κάνει την εμφάνισή του και αρπάζει το παιδί. Αναλαμβάνει δράση. Ο απαγωγέας δεν γλιτώνει από τα δόντια του Χάρη. Το εκπαιδευμένο λυκόσκυλο, εκτός από καλός φύλακας, συμμετέχει και στα βάρη της οικογένειας. Ο Χάρης έχει κάποιο ταλέντο, το οποίο ξεκινάει από την εκτροφή. Εάν έχει γίνει μια σωστή εκτροφή επάνω στα λυκόσκυλα που ανήκει και ο Χάρης, οπωσδήποτε μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αυτό εξαρτάται πλέον από την εκτροφή που επιδιώκει ο κάθε εκτροφέας, τι κοιτάζει να συγκεντρώσει πάνω σε ένα σκυλί. Το χαρακτήρα, το ταπεραμέντο, όλα αυτά που έχει αυτή τη στιγμή που είδαμε ο Χάρης. Ο Χάρης παίζει κουτσό με τα παιδιά, ενώ του αρέσουν και οι αγκαλιές. Στον ελεύθερο χρόνο του, ζωγραφίζει. Πολλοί που βλέπουν το Χάρη, ίσως πούν ότι είναι ένα πολύ άγριο σκυλί. Είναι πράγματι έτσι? Δεν είναι καθόλου άγριο σκύλος, είναι πάρα πολύ κοινικοποιημένος. Μπορεί να χαδεύει οποιοςδήποτε, να θέσει παιδικές χαρές, να χαϊδεύεται από όλο τον κόσμο, χωρίς κανένα πρόβλημα. Απλώς έχει εκπαιδευτεί σωστά, δηλαδή έχει ξεκινήσει σωστή κοινικοποίηση, έντονη, από πολύ μικρή ηλικία και οι επιθέσεις οι οποίες φροντίζουμε να γίνουν, δηλαδή τα σενάρια αυτά, φροντίζουμε απλώς πάντα να έχουμε τα αντίμετρα. Δηλαδή, μετά από κάθε επίθεση, ας πούμε, ο σκύλος να ξαναπάει πάλι στο φυσικό του περιβάλλον, να ξαναπαίξει με τα παιδιά και όταν θα επιχειρήσει να κάνει κάτι λάθος, σε μικρή ηλικία πάντα, το καθοδηγούμε σωστά. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι θέμα σωστής εκπαίδευσης και το θέμα το σκύλι να οδηγηθεί σωστά, χωρίς ακρότητες και χωρίς απομονώσεις, ας πούμε. Δηλαδή, δεν κάνει απομονώ με το σκύλο από το κοινωνικό του περιβάλλον. Η εκπαίδευση του Χάρη έχει ξεκινήσει τα τελευταία δύο χρόνια και θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμη. Οι εκπαιδευτές του τον μαθαίνουν αυτή την περίοδο να ψάχνει για επιζώντες στα ερείπια. Εδώ, ο Χάρης, στο αρχικό στάδιο της εκπαίδευσης, πιάνει τον κλέφτη ενός αυτοκινήτου. Κυνηγάει ακόμη και τσαντάκηδες. Φέρνει το νερό από το ψυγείο, αλλά και το κινητό τηλέφωνο μέσα από το συρτάρι. Ένα είναι βέβαιο. Όταν χρειαστεί, κανείς δεν ξεφεύγει από τα δόντια του Χάρη.
Ο κακοποιός πλησιάζει το θύμα του, του ζητά χρήματα και όταν εκείνος αρνείται να του δώσει, τον πυροβολεί. Ένας περαστικός που αντιλαμβάνεται το ληστή δίνει εντολή στο σκύλο του να τον συλλάβει. Ο Χάρης, το γερμανικό ποιμενικό, όπως είδατε, δεν διστάζει μέχρι να πετύχει την αποστολή που το αναθέτει ο κατοχός του. Σε ένα παρόμοιο περιστατικό, το γερμανικό λυκόσκυλο ορμά και συλλαμβάνει τον κλέφτη που προσπαθεί να κλέψει το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη του. Ο Χάρης δεν διστάζει να τα βάλει και με τους τσαντάκηδες που μόλις άρπαξαν την τσάντα του αφεντικού του. Ο Χάρης, όπως έχετε ήδη διαπιστώσει, έχει εκπαιδευτεί ως ένας άριστος φύλακας που φροντίζει να το δείχνει σε κάθε ευκαιρία όταν πιστεύει ότι κινδυνεύει το αφεντικό του. Δείτε πώς αντιμετωπίζει τον κλέφτη ενός διαμερίσματος. Το μόλις 14 μηνών λυκόσκυλο of Craft Hill, όπως είδατε και στην εικονική διάρρηξη, είναι τόσο έξυπνο που σας ξεκουράζει φέρνοντάς σας το κινητό τηλέφωνο όταν χτυπά. Μπράβο, εδώ. Κάτσε. Μπράβο, αγόρι. Μπορεί να σας προσφέρει και νερό από το ψυγείο. Μπράβο, αγόρι. Ακόμη, να πετάξει αντί για εσάς τα σκουπίδια στο καλάθι των απορριμμάτων. Μπράβο, εδώ. Είναι πάντα σε ετοιμότητα και εκπαιδεύεται καθημερινά, ακόμη και σαν κομμάντο. Πάμε. Εκτός από καλός και έξυπνος φύλακας, σύμφωνα με τον κάτοχό του, έχει και καλό χαρακτήρα. Το μεγάλο προσόν του Χάρη είναι ότι ο ισορροπημένος χαρακτήρας του. Είδες ότι μετά από το δάγκωμα αφήνεται στις αγκαλιές και δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον ίδιο τον υποτιθέμενο κακό που δάγκωσε. Και πιστεύω ότι σε ένα χρόνο θα δείτε πράγματα που θα εκπλαγείτε. Το πανέμορφο λυκόσκυλο είναι ικανό για οποιοδήποτε εγχείρημα. Το σκυλί καταλαβαίνει αμέσως να ενεργεί σε ρομαντικές συνθήκες και όχι σε καλούπια, ούτε σε προκατασκευασμένα σενάρια, ούτε και να συνδυάζει τους χώρους. Θέλουμε το σκυλί να ενεργεί παντού και πάντα. Γιατί το σκυλί θα ενεργήσει, δεν ξέρουμε ποτέ πότε θα ενεργήσει. Έτσι. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Γι' αυτό και δουλεύουμε μέχρι στον δρόμο. Το γερμανικό ποιμενικό, όταν κάνει βόλτα, μπορεί να κρατήσει ισορροπία σε ένα πεζούλι μήκους 10 εκατοστών. Μπράβο. Ξεμουδιάζει, κάνοντας και μερικά push-ups. Σαν σκύλος με νοημοσύνη, μερικές φορές που βαριέται προσποιείται ότι έχει πεθάνει. Ο Χάρης μπορεί να περπατά και προς τα πίσω. Πίσω! Προπονείται και σαν ποδοσφαιριστής, αφού του αρέσουν πολύ οι τρίπλες. Χάρη! Δεν χρειάζεται καμία βοήθεια για να μπει στο αυτοκίνητο. Μέσα! Μπράβο! Κλείστε πόρτα! Χάρη! Την πόρτα! Καλά! Στις δουλειές του σπιτιού είναι πρώτος, αφού μπορεί να σας γεμίσει και ένα κουβά με νερό. Καλά, μείνε. Σχεδόν καθημερινά ο Χάρης εκπαιδεύεται. Όλο ένα μαθαίνει και περισσότερα πράγματα να κάνει. Λίγη υπομονή και σε λίγο καιρό ο Χάρης θα πρωταγωνιστήσει και πάλι στους δέκτες σας. Ο διαρρήκτης ανεβαίνει σιγά σιγά τα σκαλιά της πολυκατοικίας. Χρησιμοποιεί αντικλείδι και με καλυμμένο το πρόσωπό του, κρατώντας ένα πιστόλι, ετοιμάζεται να εισβάλλει στο διαμέρισμα. Ο ένικος ανυποψίαστος διαβάζει ένα βιβλίο. Ο κλέφτης όμως λογαριάζει χωρίς τον Χάρη. Το γερμανικό ποιμενικό αναλαμβάνει δράση και αφοπλίζει τον κακοποιό. Ο Χάρης, το άριστα εκπαιδευμένο λυκόσκυλο, έχει μόλις σώσει τη ζωή του ιδιοκτήτη του. Κάτω. Το μόλις 14 μηνών λυκόσκυλο of Craft Hill, όπως είδατε και στην εικονική διάρρηξη, είναι πάντα σε ετοιμότητα και εκπαιδεύεται καθημερινά, ακόμη και σαν κομμάντο. Παρακολουθήστε την αντίδραση του Χάρη μόλις ο κάτοχός του διαπιστώνει ότι ένας άγνωστος
προσπαθεί να κλέψει το αυτοκίνητό του. Χωρίς δισταγμό, ορμά μέσα από το ανοιχτό παράθυρο και πιάνει τον κλέφτη που μάταια προσπαθεί να ξεφύγει. Ο Χάρης εκπαιδεύεται εδώ και έναν χρόνο. Όπως λέει ο εκπαιδευτής του, Γιάννης Απόκοτος, είναι ικανός για οποιοδήποτε εγχείρημα. Το σκυλί καταλαβαίνει αμέσως να ενεργεί σε πραγματικές συνθήκες και όχι σε καλούπια, ούτε σε προκατασκευασμένα σενάρια, ούτε και να συνδυάζει τους χώρους. Θέλουμε το σκυλί να ενεργεί παντού και πάντα. Γιατί το σκυλί θα ενεργήσει, δεν ξέρουμε ποτέ πότε θα ενεργήσει. Έτσι. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Γι' αυτό και δουλεύουμε έξω στον δρόμο. Η βόλτα του Χάρη είναι κάπως διαφορετική από τα άλλα σκυλιά της ράτσας του. Το γερμανικό ποιμενικό μπορεί να κρατήσει ισορροπία σε ένα πεζούλι μήκους 10 εκατοστών. Ανέβα! Ανέβα! Για να ξεμουδιάσει, κάνει και μερικά push-ups. Χάρη, push, up, up, up. Χάρη, push, push, up. Σαν σκύλος με νοημοσύνη, μερικές φορές που βαριέται, προσποιείται ότι έχει πεθάνει. Ο Χάρης, όπως όλα τα σκυλιά, δεν έχει επιθετικές βλέψεις για τον άνθρωπο. Σίγουρα όμως θα βρεθείτε σε πολύ δύσκολη θέση αν ενοχλήσετε τον κάτοχό του. Πιστεύω ότι έχετε δει τα μισά πράγματα από ό,τι μπορεί να κάνει ο Χάρης. Είναι σίγουρο ότι ο Χάρης θα εκπαιδεύεται για 2-3 χρόνια και πιστεύω ότι σε ένα χρόνο θα δείτε πράγματα που θα εκπλαγείτε. Ο Χάρης μπορεί να περπατά και προς τα πίσω. Πίσω! Ζηλεύει δε και την προπόνηση των ποδοσφαιριστών, αφού του αρέσουν πολύ οι τρίπλες.